Φίλες και φίλοι, δημοκράτισες και δημοκράτες, είναι ξεχωριστή τιμή για μας και ιδιαίτερη χαρά η παρουσία σας σήμερα εδώ. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για όλους τους υποψηφίους που δίνουμε αυτή την εκλογική μάχη. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το ΠΑΣΟΚ, για το μεγάλο διακύβευμα της 21ης Μαΐου που είναι η δυνατή αλλαγή. Δυνατή αλλαγή από το ΠΑΣΟΚ του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου. Και σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη. Για γνήσιες προοδευτικές λύσεις και δημοκρατικές ανατροπές. Για θεσμικές αλλαγές. Στην παιδεία, στην υγεία, στο κοινωνικό κράτος, στην εργασία, στην οικονομία. Στην υγεία, που είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που δημιουργήσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και καλείται πάλι το ΠΑΣΟΚ να το αναβαθμίσει και να το αναγεννήσει με μια γενναία χρηματοδότηση. Είδαμε το τελευταίο νόμο και την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ. Στην παιδεία που τη θεωρούμε εθνική υπόθεση, γιατί λέμε ότι όταν επενδύεις στους νέους, επενδύεις στη χώρα. Το ασφαλές σχολικό περιβάλλον, όπως σωστά τόνισε ο σύντροφος ο Κώστας ο Σόχωνος, είναι αναγκαίο για την παιδεία μας. Και τα εξωστρεφή πανεπιστήμια και η χρηματοδότηση για την έρευνα και την ψηφιακή σύγκληση. Στο κοινωνικό κράτος, 350.000 συνταξιούχοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μιλήσαμε για ένα νέο ΕΚΑΣ. Για να ζούμε αξιοπρέπεια, για να μην στερούνται βασικές καταναλωτικές ανάγκες, για να μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Στην εργασία, παρακολουθούμε όλοι τα πυροτεχνήματα των τελευταίων ημερών ότι θα έχουμε αυξήσεις 25%. Στα αλήθεια, ποιον κοροϊδεύουν, ποια κοινή λογική υποτιμούν, τι πιστεύουν ότι θα αποφασίσει ο ψηφοφόρος στην κάλπη. Αυτά τα έχει ζήσει, τα έχει περάσει και σίγουρα θα τα αποδοκιμάσει. Στην πρώτη κατοικία, στην πραγματική προστασία της, που ήταν δικός μας νόμος το 2010 και ζητούμε τώρα να επικαιροποιηθεί στις σημερινές ανάγκες για να προστατεύσουμε πραγματικά την πρώτη κατοικία που έχει παραδοθεί στα φαντς των οικοκυρέων, των δανειοληπτών που δίνουν μια μάχη από το 2010 μέχρι και σήμερα. 10 χρόνια κρίση. Κύριε Μητσοτάκη, το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι να προστατεύσεις και έπρεπε να το έχεις κάνει ήδη, να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία. Στους επιχειρηματίες, στήριξη της παραγωγής. Αν δεν δημιουργήσεις πρωτογενή πλεονάσματα, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις καμιά δημόσια και ιδιωτική ανάγκη. Χρωστάμε 400 δις. Το ιδιωτικό χρέος είναι 260 δις. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Πού είναι η φανερή του η ατζέντα για τα 72 δις? Πού θα τα πάει? Δεν μας το έχει πει ούτε προεκλογικά. Θα τα πάει στην κοινωνία, θα τα πάει στην παιδεία, θα τα πάει στην εργασία. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Ναι στην κοινωνία, ναι στους νέους, ναι στην ενέργεια. Να δημιουργήσουμε άλλες συνθήκες για τη χώρα μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτό έκανε πάντα. Ο υπηρέτης του λαού έκανε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. ΑΣΕΠ, ΔΙΑΒΟ, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και βοήθεια στο σπίτι. Μεγάλα έργα. Έχουν σφραγίδα ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλουμε και την επόμενη μέρα. Μια ανάταση της κοινωνίας. Μια ανάταση του ΠΑΣΟΚ. Μια ανάταση της χώρας. Μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Μια χώρα, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Είναι στις δυνατότητές μας. Μπορούμε. Θα το ξανακαθορίσουμε. Θα το δημιουργήσουμε. Είμαι χρόνια στην πολιτική, το γνωρίζετε. Ήμουνα βουλευτής 2009-2012, είναι εμείς που πήραμε τότε, επιτρέψτε μου να πω, την καυτή πατάτα, δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό για να αποτρέψουμε τη χρεοκοπία και όλα τα ψέματα που υπόθηκαν και από Νέα Δημοκρατία και από ΣΥΡΙΖΑ απέδειξαν στη συνέχεια ότι τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Πήραν απλά την εξουσία και λειτουργήσαν και δούλεψαν για το κομματικό όφελος. Εμείς λοιπόν έχουμε ξεκάθαρες προτάσεις για την κοινωνία και η επόμενη μέρα μπορούμε να πούμε ότι θα είναι καλύτερη με προοδευτικό πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι υπηρέτης του λαού.